Ήταν, είναι μέρες που είναι, πιάνουμε και το 70% κάτω. Έχει πέσει πάρα πολύ και ιδιαίτερα τις μέρες που έχει lockdown. Τώρα τελευταία και με τα τελευταία μέτρα ακόμα περισσότερο. Στη δίνη της πανδημίας έχουν μπει και τα περίπτερα στην Κρήτη. Ο τζίρος, όπως λένε οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι, έχει μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Κάθε μήνας είναι αγώνας. Εγώ από ό,τι έχω παρατηρήσει είναι στη μέση στο σούπερ μάρκετ. Επειδή είναι πολύ πιο φτηνά από εμάς, γιατί οι αγορές τους είναι τεράστιες με το τι αγοράζουμε εμείς, έχουν πάρα πολύ δουλειά τα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και ίσως και τα περίπτερα έχουν πιάσει ο τζίρος. Παρότι το τελευταίο διάστημα η αγορά άνοιξε και η κίνηση μεγάλωσε, ο τζίρος δεν αυξήθηκε. Η πλειονότητα των περιπτέρων κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Την ίδια στιγμή, πολλοί είναι εκείνοι που προτιμούν να κρατούν τα περίπτερά τους κλειστά. Ποια είναι όμως η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι τις βραδινές ώρες? Τις βραδινές ώρες υπάρχει μείωση του κόσμου σίγουρα. Ο κόσμος είναι μέσα στα σπίτια. Πολύ νωρίτερα έχει φύγει η κίνηση. Δεν έχει κίνηση καθόλου. Μετά, άμα κλείσουν τα μαγαζιά, 9.30-10 η ώρα, και μετά, ειδικά που έγινε πεζόδρομος, φαντάσει εδώ που λένε. Τσιγάρα και είδη καπνού αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή εσόδων για τους περιπτεράδες που προσπαθούν να γεμίσουν τα ταμεία τους. Το πρώτο είδος είναι ο καπνός. Τσιγάρα και καπνός, το πρώτο είδος. Και λιγότερα από τα άλλα. Η χυμή λίγο τα παγωτά και λίγο τα αναψυκτικά όλα. Όπως αναφέρουν, τα έσοδά τους έχουν μειωθεί δραματικά και πιο ζημιωμένοι είναι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε κεντρικά σημεία. Με την έξαρση της εγκληματικότητας, καλούνται να διαφυλάξουν ανά πάσα στιγμή τις πράξεις τους, αλλά πάνω απ' όλα την ακεραιότητά τους από επίδοξους ληστές. Και συνάδελφοι πολύ ταλαιπωρούνται από μεγάλες κλοπές και από ότι θα αρπάξουν μια σοκολάτα και θα φύγουν, αυτό γίνεται συχνά. Τα πάντα μπορούν να τους κλέψουν. Τα πάντα. Σε απασχολούν από μπροστά και είναι, έχουν 4-5 άτομα και οτιδήποτε μπορούν να πάρουν. Οτιδήποτε μπορούν. Έστω ένα πατατάκι, έστω μια τσίχλα. Και μια τσίχλα μπορεί να σου κλέψει, που κάνει 10 λεπτά. Ό,τι μέτρα και να λάβουμε, εμείς οι περιπτεράδες, πάντα έχουμε επιπτώσεις. Και από ψιλοκλεψές απ' έξω. Και εμένα προσωπικά μου έχουν σπάσει 4 φορές τα ψυγεία. Και είναι και πρόσφατο το γεγονός που ήδη μου έχουν σπάσει ένα. Και περιμένω να μου το φτιάξουν. Πρόσφατο. Κυκλοφορεί αστυνομία, αλλά πάντα υπάρχει ανασφάλεια. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν φοβάμαι. Όχι, δεν μπορείς να το πεις αυτό.